το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Μικαίας, είμαι ο πρόεδρος του Σύλλογου Οικότροφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης. Κύριε Μικαία, ας ξεκινήσουμε λίγο από το περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το post της συγκεκριμένης κοπέλας, όπου η οποία κατήγγειλε μάλλον στα ανομολόγητα σελίδα που υπάρχει για τους φοιτητές ένα περιστατικό παρολίγων βιασμού. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Ναι, στην ουσία γνωρίζουμε αυτά που λέει και το post. Θέλει να μείνει ανώνυμη η κοπέλα, προφανώς, και για τους δικούς της λόγους δηλαδή. Οπότε επέλεξε να αναφέρει ανώνυμα το περιστατικό που έγινε. Τι ακριβώς συνέβη? Αυτό που περιγράφει το post είναι ότι 2-3 άτομα, δηλαδή ηλικίας περίπου 30 χρονών, που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τους φοιτητές ούτε με την εστία, μπήκαν μέσα σε ένα μπάνιο εκεί πέρα που ήταν η κοπέλα και τη χτυπούσαν την πόρτα και τη φωνάζανε. Όπου φώναζε η κοπέλα, λέει, και μετά από 10 λεπτά αυτοί βαρεθήκανε, φύγανε τέλος πάντων. Ευτυχώς είχε κλειδώσει, λέει, η κοπέλα στο post και δεν έγινε κάτι δηλαδή περαιτέρω. Φώναζε κιόλας, δεν υπήρχε κάποιος εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή δηλαδή να πάει να δει αν είναι καλά ή να τη βοηθήσει. Αυτό σε ποιες εστίες συνέβη και σε ποιον όροφο, αν γνωρίζετε? Έγινε εδώ πέρα στις Α γενικά. Εδώ πέρα στις εστίες δηλαδή στις Α. Τώρα για τον όροφο, εντάξει. Δεν το λέμε. Για λόγους ασφαλείας, ναι, καταλαβαίνουμε. Στοιχεία, ναι. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σίγουρα το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει στις εστίες. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο την κατάσταση, τι γίνεται με τις υποδομές και τα θέματα ασφαλείας? Ναι, αν όχι τέτοια, παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει σίγουρα στις φοιτητικές εστίες, γιατί σε αυτές εδώ πέρα, βασικά σε όλες τις φοιτητικές εστίες εδώ πέρα, μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, να κυκλοφορεί στους διαδρόμους δηλαδή, και να κάνει και πρακτικά ό,τι θέλει. Ή μαζεύονται πολλά άτομα στην ταράτσα που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους φοιτητές. Μα δεν υπάρχει φύλαξη, γιατί εμείς τώρα το πρωί συναντήσαμε κάποιους φύλακες. Ναι, η φύλαξη είναι ελλιπές γενικά, γιατί υπάρχει ένα άτομο την ημέρα και δύο τη νύχτα, που δεν έχουν και τις αρμοδιότητες δηλαδή σαν φύλακες, είναι περισσότερο σαν θυρωροί τους έχουν εδώ πέρα, δηλαδή δεν έχουν κάποιο δικαίωμα παρέμβασης. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να καλέσουν θεωρητικά την αστυνομία, που είναι και αυτό μια συζήτηση τέλος πάντων άλλη. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει αστυνόμευση, οι φοιτητές παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία ή και οι ίδιοι μήπως φοβούνται να καλέσουν την αστυνομία? Ναι, εντάξει, έχει ακουστεί κιόλας ότι δεν έχει έρθει και η αστυνομία δηλαδή μετά από κάποιο τηλεφώνημα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι και η λύση να μπει η αστυνομία τώρα μέσα στα σπίτια των φοιτητών. Γιατί για παράδειγμα, με αυτό το πρόσχημα είδαμε και στην Ζωγράφου στις εστίες εκεί πέρα τι έγινε. Που με το πρόσχημα δηλαδή ότι υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις μέσα που δεν είχαν καμία σχέση με τους φοιτητές και κυκλοφορούσαν μέσα στην φοιτητική εστία εκείνη. Μπήκανε και σπάσανε όλες τις πόρτες και δεν αφήσανε ούτε πόρτα όρθια στην ουσία. Και μείναν οι φοιτητές χωρίς πόρτες στα δωμάτια τους και δεν τις έχουν φτιάξει ακόμα δηλαδή. Ναι, αλλά σε ένα τέτοιο περιστατικό που μιλάμε για παρολίγων βιασμό δεν είναι κάτι απλό. Ποιος θα επέμβει από τη στιγμή που και οι φύλακες, όπως λέτε οι ίδιοι και εσείς οι φοιτητές, ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, δεν διαθέτουν, είναι εντελώς άοπλοι. Ποιος θα επέμβει αν δεν καλέσουν αστυνομία? Τι ζητάτε δηλαδή? Σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει για τις φοιτητικές εστίες είναι να αναβαθμιστούν συνολικά οι φοιτητικές εστίες, δηλαδή και να υπάρξει περισσότερη φύλαξη. Δηλαδή περισσότεροι φύλακες εδώ πέρα να κοιτάνε και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αλλά προφανώς αυτό μόνο σαν μέτρο δεν αρκεί, γιατί και να υπάρχουν 5 φύλακες παραπάνω και πάλι μπορεί να μπαίνουν βγαίνουν διάφορα άτομα. Το θέμα είναι κιόλας μαζί με αυτό να πάρθουν και μέτρα από το πανεπιστήμιο για να φτιαχτούν όλες οι χαλασμένες πόρτες, να μπορούν να κλειδώνουν όλες τις πόρτες στα μπάνια, να υπάρχει επαρκής φωτισμός γύρω από τις εστίες και μέσα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διάδρομοι που δεν έχουν φως και είναι σκοτεινοί. Και είναι και μια απορία δηλαδή για το πώς μπορεί να φυλαχθεί ένας χώρος που δεν φωτίζεται επαρκώς δηλαδή. Να πάρθουν δηλαδή αρκετά μέτρα για τις φοιτητικές εστίες να αναβαθμιστεί το κτίριο, ώστε να μην προσελκύουν κιόλας και τέτοια στοιχεία. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα να δώσουμε αυτό που γίνεται στις Δέλτα φοιτητικές εστίες, όπου είναι στο κέντρο της πόλης τα Λαδάδικα, που θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να είναι και πιο. Είναι πιο πολυσύχνα στην περιοχή και μπορεί να μπαίνουν. Είναι πιο ανακαινισμένες από ό,τι γνωρίζω. Ναι, είναι και πιο ανακαινισμένες και γίνεται και ένας. Κοιτάει δηλαδή και ο φύλακας τι συμβαίνει, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο περίπου έτσι δηλαδή, για να βλέπει κι αυτός. Και έχει και τα μπάνια, δηλαδή δεν είναι κοινόχρηστα, πολύ σημαντικό και αυτό, που είναι μέσα στα δωμάτια. Όλοι οι διάδρομοι, όλοι οι χώροι φωτίζονται εκεί, υπάρχουν φοιτητές εκεί μέσα να κυκλοφορούν. Οπότε τέτοια περιστατικά είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσουν μέσα στις Δέλτα φοιτητικές εστίες.
Κάτι τελευταίο νωρίτερα, οι φοιτητές από τις Α και Β και Γ εστίες ανέφεραν ότι τα Χριστούγεννα, την περίοδο των Χριστουγέννων δηλαδή, που είχαμε και αρκετό κρύο, είχαν προβλήματα και με το νερό αλλά και με τη θέρμανση. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Και αν ναι, το έχετε καταγγείλει? Εμείς, σαν φοιτητικό σύλλογο, το έχουμε καταγγείλει όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή και τα προβλήματα στο ζεστό νερό και στη θέρμανση. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν στις φοιτητικές εστίες. Στην Β' συγκεκριμένα ήταν διαχρονικό το πρόβλημα με το ζεστό νερό, γιατί εγώ θυμάμαι, δηλαδή από τότε που ήμουν εγώ πρώτο έτος, που ότι το χειμώνα είχε πολλές εβδομάδες κρύο νερό το μπάνιο. Τώρα αυτό που έγινε αυτά τα Χριστούγεννα, στην ουσία με το πρόσημο δηλαδή ότι θα κάνουν κάποια συντήρηση ή ότι θα κάνουν κάποιες επισκευές, κλείσανε για μία-μιάμιση εβδομάδες περίπου το ζεστό νερό και τη θέρμανση, ώστε εδώ πέρα οι φοιτητές που μέναν στην Α' εστία δεν είχαν θέρμανση για να ζεσταθούν ούτε νερό να κάνουν μπάνιο. Οπότε πηγαίνανε στις υπόλοιπες εστίες που είχαν εδώ πέρα, δηλαδή στις Γ' και στις Β'. Ευχαριστώ πάρα πολύ.